το ΠΑΣΟΚ θα πορευθεί ανάμεσα στο λαϊκισμό και στην αλήθεια. Ο Λεωνίδας είναι ο μόνος ο οποίος είναι... Τώρα θα το πείτε. Τελειώνω τώρα και θα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, είναι χαρά δικιά μου. Το πρόβλημα λοιπόν είναι για το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ιδεολογικό. Και άκουσα χτες προχθές και τον πρώην Πρωθυπουργό να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ένα σοκ και χρειάζεται μια νέα κινηματική εκκίνηση. Να ξαναγίνει κίνημα. Συγχωρέστε με, αλλά έχω πάψει πια να τα καταλαβαίνω αυτά. Έχω πάψει. Τι σημαίνει να ξαναγίνει κίνημα? Και εγώ θέλω να ξαναγίνει κίνημα. Και εγώ θέλω να ξαναβγούμε στους δρόμους. Και εγώ θέλω να ξαναζωντανέψουν οι οργανώσεις μας. Και εγώ θέλω να με ξαναγαπήσει ο κόσμος. Τι σημαίνει όμως πρακτικά, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι πολιτική πρέπει να κάνω? Έχω κάπου λεφτά ως κράτος και μπορώ να τα δώσω και δεν τα δίνω? Έχω να κάνω μια άλλη πολιτική όταν κανένας δεν με δανείζει στον κόσμο? Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά το λέω. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μετά τις εκλογές του 12 εργάζομαι, δουλεύω ως ελεύθερος επαγγελματίας με τις καλές και τις κακές μέρες και καταλαβαίνω ότι όπως πονάνε πάρα πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, πόσο δύσκολο είναι να λες στον κόσμο την ώρα που υποφέρει ότι το ζήτημα είναι το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει κίνημα ή να γίνει το ένα ή το άλλο. Όχι. Το ζήτημα είναι η χώρα να αποκτήσει μια αναπτυξιακή στρατηγική. Αυτό είναι απλά. Που σημαίνει τι? Να προσελκύσει επενδύσεις. Που σημαίνει τι? Να δημιουργηθούν θέσεις δουλειάς. Οι θέσεις δουλειάς πρωτίστως είναι το μεγάλο νέο εισόδημα. Όχι να μοιράζουμε αυτά που δεν έχουμε. Όχι να υποσχόμαστε. Ακατάσχετη υποσχεσιολογία. Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει και ακούω το ΣΥΡΙΖΑ να υπόσχεται. Και πάλι υπόσχομαι. Χτες άκουσα υποσχέθηκε τη 13η σύνταξη. Πώς, πού, πόσο στοιχίζει αυτό? Ναι, προφανώς δεν τα θα δώσει αυτή. Επειδή έχει καταλήξει, έχουμε καταντήσει δυστυχώς. Και δεν ρωτάει κανένας. Λέει θα αυξήσω το μισθό στον ιδιωτικό τομέα από 580 στα 730, θα το επαναφέρω. Μάλιστα. Δηλαδή, και γιατί δεν επαναφέρεις το μισθό και στο δημόσιο τομέα? Γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα το πληρώσεις εσύ προφανώς. Και γιατί δεν λέμε στον κόσμο ότι κάθε ιδιωτική επιχειρησούλα που έχει έναν και δύο ανθρώπους και βασανίζεται να τα βγάλει πέρα το μήνα, τι κόστος έχουν όλες αυτές οι αλλαγές που αποφασίζονται έτσι? Είναι ωραίο να λες τα θετικά, αλλά είναι ωραίο να εξηγείς πώς. Και θα καταργήσει, λέει, η πρώτη πράξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει όλους τους μνημονιακούς νόμους. Και λέω, παιδιά, ποιους μνημονιακούς νόμους? Γιατί εγώ έχω δύο κατηγορίες μνημονιακών νόμων. Κάποιους νόμους οι οποίοι έχουν κάνει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές και κάποιους οι οποίοι μειώσανε μισθούς, συντάξεις, όρια ηλικίας. Και εξηγήστε μου, αυτούς που έχουν οικονομικό αντίκτυπο θα τους καταργήσετε? Γιατί αυτή είναι το ζουμί. Λοιπόν, υπάρχουν ωραίες συνθήματα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί στο παρελθόν και εμείς να κάναμε αυτή την πολιτική με τα συνθήματα και τις μεγάλες υποσχέσεις. Όμως τώρα δυστυχώς έχουμε μια χώρα η οποία πονάει. Και σταθήκαμε για πρώτη φορά στα πόδια μας μετά από πολλά χρόνια. Και είναι κρίμα αυτή η προσπάθεια να πάει χαμένη. Είδαμε για πρώτη φορά φέτος έναν δυνατό τουριστικό ρεύμα. Βελτίωσε πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και περιμένουμε και του χρόνου θα είναι το ίδιο. Και φαντάζομαι ότι κανένας δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο αυτή την τεράστια μηχανή που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Και είναι μία από τις λίγες μηχανές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μαζί με τον αγροτικό τομέα, κακά τα ψέματα. Δεν είναι το ιδεώδες. Δεν είναι το ιδεώδες ότι θα ξαναγίνουμε αγροτική οικονομία. Όχι, πρέπει να γίνουμε μια οικονομία που θα στηριχθεί στην καινοτομία. Αλλά σήμερα το να πω μεγάλες κουβέντες όταν ξέρω ότι για να πάρει ένας νέος ένα δάνειο να ξεκινήσει μια επιχείρηση το επιτόκιο του είναι απαγορευτικό, δεν υπάρχει απάντηση.
Επομένως πρέπει να προστατεύσουμε το κεφάλαιό μας. Και το κεφάλαιό μας σήμερα, το 2014 και το 2015 και το 2016 είναι η πρωτογενής παραγωγή που ξαναζωντανεύει, δείχνει δυναμισμό, δείχνει προϊόντα ποιοτικά, μπαίνει τυποποίηση σιγά σιγά. Είναι καλή χρονιά φέτος για το λάδι, για την ελιά. Πράγματα τα οποία είχαμε ξεχάσει, που τα είχαμε παραμελήσει και βλέπω με θετικό τρόπο πόσο σιγά σιγά ξαναγυρνάει ο κόσμος στην αγροτική καλλιέργεια, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Ένα κεφάλαιο είναι αυτό, ένα δεύτερο κεφάλαιο είναι ο τουρισμός. Μπορεί να φανταστεί κανένας τι θα συμβεί του χρόνου αν περάσει η υπόνοια ότι η χώρα μπορεί να σταματήσει να αποπληρώνει τα χρέη της και μπαίνει σε μια τροχιά σύγκρουσης με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Τι επιπτώσεις θα έχει στον τουρισμό, λέω. Ας ξεχάσω όλα τα άλλα. Αυτά λοιπόν είναι τα πραγματικά προβλήματα που έχει μπροστά της η χώρα και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν και με βάση αυτή την απόφαση που πορευόμαστε να πάμε σε ένα συνέδριο το οποίο δεν θα είναι ένα στενά κομματικό συνέδριο. Δεν θα είναι δηλαδή ένα συνέδριο όπως αυτό που κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα είναι ένα συνέδριο αγωνίας και επανέβρεσης με ανθρώπους και δυνάμεις οι οποίοι ανήκουν στο χώρο της κεντροαριστεράς. Μπορεί να θριαμβεύει ο λαϊκισμός στην ελληνική πολιτική σκηνή και αυτό μπορεί να είναι και αναπόφευκτο λόγω της οικονομικής, βαθιάς οικονομικής κρίσης. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και το έδειξαν και οι ευρωεκλογές ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα έχει αναφορά το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη αυτή τη στιγμή στη χώρα η οποία εκφράζει με συστηματικότητα και σταθερότητα και συνέπεια αυτό το χώρο. Το χώρο της κεντροαριστεράς, το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Το ένα από τη μία από τις δύο μεγάλες παραδοσιακές πολιτικές οικογένειες που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο έχουμε τη δεξιά και τη σοσιαλδημοκρατία. Αυτό είναι το μοντέλο. Λοιπόν στην Ελλάδα ξαφνικά πολλοί κόσμος δικός μας, κόσμος που έχει συνταχθεί και νιώσει στενούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ, έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πιστεύουμε θα ξαναγυρίσει και θα γυρίσει πολύ σύντομα, γιατί η αυθεντική δύναμη, η αυθεντική έκφραση της προοπτικής αυτής της χώρας βρίσκεται στην πολιτική πρόταση της κεντροαριστεράς. Και πολλές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να διεμβολήσουν ή να φλερτάρουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε από το βουνό, είτε από το ποτάμι, είτε από τη θάλασσα, είτε από τη στεριά, προσπαθούν να εκφράσουν αυτό το χώρο, προσέξτε τι ακριβώς λένε. Προσέξτε πώς τοποθετούνται. Όλοι αποφεύγουν να πούν τι πρέπει να γίνει. Όλοι λένε ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ εύκολο για έναν πολιτικό να λέει ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ εύκολο να καθίσω εδώ και να αρχίσω να περιγράφω, να μου λέτε εσείς ένα και εγώ να σας λέω πέντε. Το έχουμε κάνει και αυτό. Να είμαστε ειλικρινείς. Το έχουμε κάνει και αυτό. Το δυσάρεστο και εύκολο τρίκ το έχουμε χρησιμοποιήσει. Να μας λέει ο κόσμος την δυσκολία του, το πρόβλημά του και εμείς να του λέμε πέντε φορές περισσότερο. Αυτό γίνεται τώρα. Πολλοί πολιτικοί, πολλά κόμματα, για να αποφύγουν να μπουν στην ουσία του προβλήματος, απλώς το περιγράφουν. Και γίνονται καλοί με όλους. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε καλοί πια με όλους. Χρειάζονται συγκρούσεις, συμβιβασμοί και προσπάθεια. Και αυτό το δρόμο θα προσπαθήσουμε με το συνέδριό μας να σφυριλατήσουμε. Να ξαναβρεθούμε με τους ανθρώπους που σιγά σιγά νιώθουν ότι δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί. Η πολιτική δεν είναι μαγικά ραβδιά. Δεν υπάρχει κανένας παράδεισος που μπορούμε να φτιάξουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Καμιά χώρα δεν τον έχει κάνει αυτό τον παράδεισο. Σιγά σιγά θέλει δουλειά. Και πρέπει να εμφυσίσουμε και στους νέους ανθρώπους την προσπάθεια. Και με ιδιαίτερη χαρά βλέπει κανένας μέσα από την κρίση πολλά θετικά παραδείγματα, ιδίως νέων ανθρώπων. Και για να πούμε και του στραβού το δίκαιο που
γκρινιάζουν και έχουν δίκιο να γκρινιάζουν όταν σου λένε τα προβλήματα που έχουν με το κράτος, τη γραφειοκρατία, τις δημόσιες υπηρεσίες, με την νομοθεσία. Αλλά βλέπεις πώς έχουν, είναι ορισμένοι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Τους βλέπεις και τους χαίρεσαι. Έχουν κώδικα αρχών, έχουν αξίες. Δηλαδή κάνουν μια προσπάθεια στην οικονομία, αλλά έχουν να σου πούνε και κάτι. Νιώθουν, αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την πατρίδα τους, πιστεύουν, προσπαθούν, παλεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρθούν μπροστά. Και οι πολιτικοί πρωτίστως πρέπει να τους βοηθήσουν ανοίγοντας το δρόμο. Όχι οι πολιτικοί μπροστά. Η παραγωγή μπροστά, οι άνθρωποι που παράγουν. Αυτοί που φτιάχνουν την καινούργια Ελλάδα και θα φτιάξουν την καινούργια οικονομία της Ελλάδας. Λοιπόν, θέλω να σας καλέσω όλους. Ξέρω τις δυσκολίες, δεν χωρά καμία αμφιβολία. Είναι πραγματικά συγκινητικό ακόμα τούτε στις δύσκολες ώρες που το ΠΑΣΟΚ δεν έχει. Είναι καθημαγμένο στην πραγματικότητα. Να βλέπει τους ανθρώπους, να σας βλέπω να παίρνετε μέρος και ξέρω ότι όλοι σας κουβαλάτε μια ιστορία συμμετοχής στο ΠΑΣΟΚ πολλών χρόνων, με χαρές και λύπες, από το 1974 ακούω και καταλαβαίνω. Έτσι είναι. Δηλαδή έχουμε μείνει δυστυχώς άνθρωποι με πολλά πολλά χρόνια κομματικής ιστορίας που δεν έχουν και δεν περιμένουν τίποτα. Λιδωρούνται πολύ συχνά στο καφενείο, στο κοινοτικό τους περίγειο, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πραγματικά το ότι υπάρχει ακόμα η Ελλάδα, και αυτό δεν είναι πανηγυρικός, το ότι υπάρχει η Ελλάδα οφείλεται σε ένα μέρος και στο ΠΑΣΟΚ και στην προσπάθεια που έγινε αυτά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, εγώ την έζησα ένα μέρος αυτή την ιστορία, ο Λεωνίδας δυστυχώς τη ζει ακόμα, και λέω δυστυχώς γιατί είναι μέρος μιας κυβέρνησης και υφίσταται διαρκώς μια επίθεση από παντού. Μια επίθεση από παντού. Δεν ακούς καλή κουβέντα. Είσαι πολιτικός, είσαι υπουργός, ακόμα χειρότερα, δεν ακούς καλή κουβέντα από άνθρωπο. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που υπήρχε παλιά, η γοητεία της εξουσίας ή τα ωφέλη ή ο πλούτος. Υπάρχει μονάχα βρισιά, παράπονο, γκρίνια. Και μοναξιά. Και μοναξιά. Αυτό το ξέρω. Λοιπόν, είναι τρομερά δύσκολη προσπάθεια. Αλλά θα κρατηθεί η χώρα, γιατί οι άνθρωποι που μείνανε αποφασίσανε να δώσουν τη μάχη. Και να δίνουν τη μάχη όχι για τον εαυτό τους, αλλά για το να κρατηθεί. Γιατί έχουμε μια υποχρέωση στους επόμενους, στα παιδιά μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, στις οικογένειές μας, στους ανθρώπους που μας πίστευαν όλα αυτά τα χρόνια και που πολλές φορές δυστυχώς τους προδώσαμε. Και που τώρα πρέπει να ξαναδιορθώσουμε τα πράγματα. Να τα ξαναβάλουμε σε ένα δρόμο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν μεταφυσικές λύσεις. Τα παραδείγματα σε όλο τον κόσμο είναι συγκεκριμένα. Αν έχει δει κανένας μια οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται και είναι διαφορετική σε οποιαδήποτε χώρο στον κόσμο, να μας το πει. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη την παρουσία σας και όλη την προσπάθειά σας και όλο τον αγώνα σας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι, με όλο το σεβασμό της λέξης σύντροφος και συντρόφισσα, γιατί αυτή η παράταξη, η οποία έχει παρελθόν, παρόν και πιστεύω και όπως όλοι φαντάζομαι που είμαστε αυτήν έτους, αυτό πιστεύουμε, έχει μέλλον, και αυτό για να το πετύχουμε πριν απ' όλα οφείλεται και θα οφείλεται στη δική μας παρουσία, δράση και προσφορά, γιατί σε αυτή την παράταξη χρωστάμε. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι πια όπως είμαστε παλιότερα. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους πολίτες, τους απλούς, οι οποίοι θύμωσαν ή είναι σε απόγνωση ή λειτουργήσαν κάτω από τα συγκεκριμένα προβλήματα που βιώνει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Αλλά στο μυαλό μου έρχονται στελέχη προβεβλημένα, τα οποία τα ευεργέτησε αυτή η παράταξη διαχρονικά και τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει δρόμο και πορεία. Και αναρωτιέται κανείς αν αυτή η πορεία, η νέα πορεία τους, σηματοδοτεί το αύριο. Πιστεύω και νομίζω πιστεύουμε όλοι το ίδιο, αφού είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα,
ότι η δική μας η παράταξη, η οποία έχει και παρελθόν και παρόν και μέλλον, μπορεί να συνεχίσει να είναι στο πολιτικό προσκήνιο για το μέλλον της χώρας. Είπε ο σύντροφος Νάσος πριν για την κοινωνική προσφορά της παράταξης σε κάθε τομέα και ανέφερε ως παράδειγμα τον σύντροφο υπουργό τον Λεωνίδα. Σήμερα, και σας μιλώ και με μια νέα ιδιότητα που έχω με απόφαση του υπουργού στο ΕΚΑΒ ως αντιπρόεδρος, κάνα μια μεγάλη σύσκεψη στο νοσοκομείο. Είναι ταυτισμένη με την πολιτική ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν γινόταν και τα χρόνια όταν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έστεινε τότε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή η παράταξη και στο νομό δεν έχει συνδεθεί με ό,τι καλό έχει γίνει. Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε ότι έχει γίνει στη Λακωνία και να μην φέρουμε στο μυαλό μας το ΠΑΣΟΚ? Έργα στην αυτοδιοίκηση, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στήριξη των αγροτών, στήριξη κάθε κοινωνικού τομέα, του δημόσιου τομέα. Επειδή έχουμε περάσει 5 πέτρινα χρόνια από το 2009 μέχρι σήμερα, έχουμε και εμείς πολλές φορές ξεχάσει το τι έχει προσφέρει αυτή η παράταξη στον τόπο. Το έχουμε ξεχάσει ή γιατί έχουμε έρθει σε πολύ δύσκολη θέση και δεν έχουμε και την δυνατότητα ή ακόμα και τη διάθεση, γιατί έχουμε στεναχωρηθεί όλοι μας για αυτή την πορεία. Αλλά η παράταξη έβαλε πάνω απ' όλα τη χώρα και μετά την παράταξη. Διότι από το 2009 μέχρι σήμερα το σταυρό τον έχει σηκώσει το ΠΑΣΟΚ. Και δεν μας αναλογούσαν αυτές οι επιθέσεις και δεν μας αναλογούσε ως παράταξη αυτή η απόγνωση του λαού, η οποία είναι δικαιολογημένη. Αλλά όταν πήρε το ΠΑΣΟΚ το 9 αυτή την απασφαλισμένη βόμβα στα χέρια και εξεράγει στα χέρια της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, άλλοι είχαν κρυφτεί, είχαν κλείσει νύχτα τη Βουλή, προκήρυξαν εκλογές, έλεγαν ψέματα για το έλλειμμα. Σας θυμίζω ότι τότε που στα debate των εκλογών του 9 μας μιλούσαν για έλλειμμα του 8 και του 9%, όταν το έλλειμμα έφτασε να είναι στο 15,5%, δηλαδή 36 δισεκατομμύρια μαζί με τα ετήσια τοκοχρεωλήσια, δηλαδή 24 και 12,36, αν το έλλειμμα ήταν τότε 10%, θα είχαμε γλιτώσει το πρώτο μνημόνιο. Μας έλεγαν γιατί πήρατε αυτά τα δάνεια τώρα οι φωστήρες της αριστερής ανέξοδης, γιατί αριστερός πραγματικά με ιδεολογία, άποψη και θέση είναι σοβαρός. Όταν φλιαρεί κανείς και πετάει νούμερα στον αέρα και εξαγγελίες στον αέρα, αυτό δεν σηματοδοτεί αριστερή άποψη. Όταν λοιπόν πήραμε αυτά τα δύο πακέτα μεγάλα σαν κυβέρνηση τότε, σώθηκε η Ελλάδα και οι μισθοί και οι συντάξεις και η πορεία αυτής της χώρας. Γιατί θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Γιατί δεν ξέραμε τι θα... Ούτε και τώρα μπορούμε να διανοηθούμε τι θα αντιμετωπίζαμε. Είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε είμαστε συνταξιούχοι, όλη η χώρα. Η δεξιά λοιπόν μας παρέδωσε το 9 αυτή την λέλαπα. Διότι η τετραετία, η πενταετία 4-9 δημιούργησε μια σειρά προβλήματα. Και αυτά γράφονται και λέγονται αρκεί να τα θυμόμαστε. Να τα θυμόμαστε να τα λέμε και στους πολίτες. Και για τις χιλιάδες προσλήψεις και για τις παροχές χωρίς φιδό και για το έλλειμμα που εκτοξεύτηκε. Άρα έχει και η δική μας παράταξη ευθύνες, βεβαίως. Αλλά όμως πρέπει να είμαστε και δίκαιοι και να προσεγγίζουμε την πραγματικότητα όσο μπορούμε πιο σωστά. Μας πνίγει και η αγωνία, γιατί οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, εμείς οι ίδιοι βιώνουμε την οικονομική κρίση στον χειρότερο δυνατό βαθμό. Γιατί δεν ξέρουμε τι να πούμε στα παιδιά μας. Ποιο μέλλον θα έχουν. Ναι, αλλά αυτή η παράταξη πρέπει να παραμείνει όρθια, γιατί έχει συνδέσει την πορεία της με την πορεία της χώρας. Και από τη δεξιά μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός όλος ο χώρος, μόνο η δική μας η παράταξη μπορεί να τον καλύψει. Όπως τον κάλυπτε τόσα χρόνια. Και πρέπει να ξανακερδίσουμε το έδαφος και να ξαναμιλήσουμε με τους συμπολίτες, τους συμπατριώτες, όλους τους πολίτες της χώρας, να ξαναέρθουμε κοντά. Διότι το ΠΑΣΟΚ είναι περήφανο για αυτά που έχει κάνει. Και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία παραμένουν στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να διαφωνήσουν, μπορεί να συμφωνήσουν, μπορεί να ακουστούν απόψεις με διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι σεβαστές, αλλά μέσα στην παράταξη.
ούτε στα μέσα ενημέρωσης, ούτε μέσα από άλλους κομματικούς φορείς. Διότι βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δείτε, παρακολουθήστε λίγο την πορεία του των τελευταίων μηνών. Όπως είπε ο Νάσος, από το θα σκίσουν τα μνημόνια, πιο πριν είχαμε θα πάμε στη Δραχμή, λογική Λαφαζάνη, λογικές άλλες. Τελευταία βλέπουμε η λογική του Μητρόπουλου ότι μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε και εμείς μνημονιακά μέτρα. Δηλαδή, λένε πράγματα σιγά σιγά για να προλιένουν το έδαφος, ότι και εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε κανένα ραβδί. Το ραβδί το είπε ο Δραγασάκης, δεν έχουμε μαγικά ραβδιά. Ώστε, ξέρετε, άλλος να βγαίνει πιο σκληρά, άλλος πιο μαλακά, άλλος δεξιά, άλλος αριστερά, ώστε να είναι μέσα σε ό,τι και να γίνει. Πρέπει να έχουμε λοιπόν και έχουμε, πιστεύω, το κριτήριο να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι μια ενιαία πολιτική κατεύθυνση. Γιατί δεν έχουν εναλλακτική λύση. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση διαφορετική. Γιατί θα υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση και δεν θα ήταν υλοποιημένη μέχρι τώρα. Όταν έχεις ένα έλλειμμα που ξεκίνησε από τα 36 και επί Πασόκ έπεσε στα 2. Γιατί λοιπόν να μην αποδίδουμε την αλήθεια και να κοιτιόμαστε στα μάτια ότι ναι, έχουμε κάνει και λάθη. Αλλά όμως αυτή η παράταξη έχει δώσει μέσα από την ιστορική της διαδρομή ό,τι καλό έχει γίνει στην ελληνική κοινωνία 30 χρόνια. Και θέλω να πω και κάτι. Ότι οι σύντροφοι αυτοί οι οποίοι έφυγαν από το 12 ή και αργότερα, για τους X λόγους, η θέση τους είναι μέσα στην παράταξη. Και εννοώ τους ψηφοφόρους. Οι άλλοι που πήγαν σε άλλους χώρους για οφίσια, είτε για να γίνουν βουλευτές, είτε για να γίνουν διοικητές οργανισμών αργότερα, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Βλέπουμε και όψιμα βουλευτές στη Βόρεια Ελλάδα και από εκεί και από εδώ. Λοιπόν, δικαίωμά τους. Αλλά είναι και δικό μας δικαίωμα να υπερασπιστούμε την παράταξή μας, τις αρχές μας, την ιδεολογία μας, την πορεία μας. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία μέσα από γόνιμο διάλογο, μέσα από ιδεολογική συζήτηση, μέσα από διαφωνίες, μέσα από συμφωνίες, αλλά μέσα στην παράταξη. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε και από την απόψινή μας παρουσία στην κομματική αυτή διαδικασία. Σε ό,τι δε αφορά τον τομέα αυτών που και εγώ έχω αναλάβει πρόσφατα, προσπαθούμε να φανούμε αντάξει αυτού που περιμένει η κοινωνία από μας και σε επίπεδο νομού αλλά και σε επίπεδο χώρας. Και το κάνουμε με προσπάθεια, με μεράκι, με κόπο, με δυσκολίες. Δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν δυνατότητες που υπήρχαν παλαιότερα. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να πετύχουμε. Και αυτή την αισιοδοξία πρέπει να την ενστερνιστούμε όλοι μέσα μας. Απόψε που θα πάμε στα σπίτια μας, να περάσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στις οικογένειές μας. Γιατί πράγματι η χώρα γυρίζει σελίδα, γιατί πράγματι η χώρα φεύγει από τη στενοπό. Αρκεί όμως να το πιστέψουμε για να έρθουν και καλύτερες μέρες. Αλλά καλύτερες μέρες θα έρθουν μόνο με την παράταξή μας ισχυρή και δυνατή στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Θα διαπιστώσατε ότι εκτός από την πολιτική ανάλυση των ζητημάτων, άρα και ιδεολογικοπολιτική και φιλοσοφικοπολιτική, είναι αυτή την περίοδο της παγκοσμιοποιημένης εποχής και της μεταβιομηχανικής εποχής πολύ τεχνοκρατική. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Το παραλάβαμε ένα τεράστιο έλλειμμα, όπως επιβεβαιώθηκε θεσμικά από τα επίσημα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωζώνης, που μας οδήγησε σε αυτό το χρέος, σε αυτή τη δημοσιονομική πολιτική. Τότε αυτό το επιβεβαιώνουν και όλοι οι παλιοί πολιτικοί που έγραψαν βιβλία, ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ και οι άλλοι. Τότε ήταν έτοιμο το Brexit. Μέσα στα 5 χρόνια, με κόπο, μόχθο, αίμα, με προβλήματα στο λαό, περάσαμε, όπως λέει ο Bloomberg τώρα, στο recovery, δηλαδή στην πιθανή ανάκαμψη, στο φως το τούνελ. Αυτό το παραδέχονται όλοι οι οικονομικοί αναλυτές διεθνώς. Το δεύτερο σκέλος που θέλω να σας πω για τους λεονταρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που είναι αυτό που λέμε πολλές φορές τζάμπα μάγες. Ας πούμε ότι ανεβαίνει και ας πούμε ότι θέλει να κάνει πολύ φιλολαϊκή πολιτική και δαπανά πολλά χρήματα από τις δημόσιες δαπάνες. Ξέρετε τι θα πάθει. Ζούμε στην Ευρωζώνη, εκεί που όλα τα 18 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχουν το δημοσιονομικό σύμφωνο και το οποίο ελέγχεται ο προϋπολογισμός ανατρίμηνο και εξάμηνο.
Όποιος έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό και δεν ικανοποιεί τις συνθήκες του χρέους και του ελλείμματος, τρώει επιτόπου πρόστιμο. Και αν δεν έχει να το πληρώσει, του το αφαιρούν από τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ. Άρα και εγώ θα μπορούσα και εσείς να κάνουμε μια κυβέρνηση, να πετάξουμε έναν ελλειμματικό προϋπολογισμό και να μας αφαιρεί τα χρήματα από το ΕΣΠΑ. Αυτόματα. Και μάλιστα όχι μέσω πολιτικών διαδικασιών, αλλά απευθείας από την ίδια την Κομισιόν. Με μια απλή πράξη. Ένα τρίτο στοιχείο που θέλω να σας πω είναι το ότι πάμε και βλέπουμε φως στο τούνελ, φαίνεται και αποδεικνύεται από τις διεθνείς μετρήσεις. Το World Economic Forum έβγαλε τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, η οποία ανέβηκε πάρα πολύ. Το Doing Business in Greece της Παγκόσμιας Τράπεζας ανέβασε πάρα πολύ τα επίπεδα της επιχειρηματικότητας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ρευστότητα και πληρώνουν και πολλούς φόρους και δανείζονται 3 φορές περισσότερο από ό,τι οι Γερμανοί επιχειρηματίες. Το ίδιο έβγαλε αυτή τη στιγμή και δημοσιεύθηκε πριν από μερικές μέρες ο GEM, το Global Entrepreneurship Management και Index. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι ο κόπος και ο μόχθος της πενταετίας που δίνει φως στο τούνελ. Και πολύ σύντομα θα σας πω το εξής. Όλες αυτές οι περικοπές των δημοσίων δαπανών, η μείωση των μισθών, των συντάξεων, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και τα σύναφη, εάν τα διαιρέσουμε προς το ΑΕΠ επί της 100, μας δίνει έναν αριθμό. Ένα τμήμα αυτού του αριθμού εκφράζει το χρέος της χώρας και μέχρι 60% είναι το καλό χρέος που δέχεται η συνθήκη του Μάστριχτ. Από το 60 και πάνω είναι το κακό χρέος που πρέπει να εξαλειφθεί. Αυτό είναι δέσμευση οικονομική, πολιτική, θεσμική όλων των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Και ένα τελευταίο. Όλος αυτός ο κόπος και ο μόχθος οδήγησε σε 2 πράγματα. Στην βελτίωση της εξωστρέφειας, εξαγωγές, αντιμετώπιση των εξαγωγών, τουρισμό, προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Και εδώ μπαίνω στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ δηλώνω κατηγορηματικά ότι από το 1996 η στόχευση της χώρας προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εξωστρέφειας ήταν στόχευση ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που εξαιτίας του εξευρωπαϊσμού της χώρας που πέτυχε, της επιτυχής 4 προεδρίες των προηγουμένων κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρώπη και άλλων 17 κρατών της σημερινής Ευρώπης, δείχνει ότι η Ελλάδα ήταν πρωταγωνιστικός παράγοντας στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και θα ξαναγυρίσει. Και ένα τελευταίο, ότι να βλέπουμε και αισιόδοξα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, με την πολιτική που πάει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, στα πρότυπα του μοντέλου ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της χώρας, θα εισπράξουμε την επόμενη 7ετία 40 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ, τις αγροτικές επιδοτήσεις, χωρίς να υπολογίζουμε και κάπου άλλα 10 δις που είναι τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα ανεβάζουν το ΑΕΠ της χώρας τουλάχιστον 2,5% ετησίως, αρκεί αυτά να τα χειριζόμεθα σωστά. Ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά εγώ θα πάω σε πρακτικά θέματα. Γιατί ΠΑΣΟΚ, γιατί προοδευτική παράταξη. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου, γιατί χοντρικά έχασε το 30% του βιωτικού του επίπεδου. Πρέπει να το δούμε όμως από την άλλη μεριά. Διατήρησε στο 70% του βιωτικού σου επίπεδου. Και τι επίπεδο? Ένα επίπεδο το οποίο ήταν υψηλό λόγω των δανεικών και μόνο λόγω των δανεικών. Δεν μπορούσε αυτό να δημιουργηθεί. Μπορούσε να πέσεις με πάταγο και να έχεις το 20, το 10, το 30. Γι' αυτό λοιπόν το 70% που διατήρησε είναι υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ. Και ποιο ΠΑΣΟΚ? Το σημερινό ΠΑΣΟΚ.
ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και η κοινοβουλευτική ομάδα που τον ακολουθεί. Γιατί το προηγούμενο Πασόκ έχει τεράστιες ευθύνες. Είναι τεράστια βαρύδια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από αυτά. Θα μου πείτε, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος σήμερα κατηγορείται κυρίως για δύο πράγματα. Πρώτο, για το φόρο ακίνητης περιουσίας, και δεύτερο για το κούρεμα το PSI. Και λέμε ένα-ένα. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Υπάρχει κανένα κράτος του προδεθμημένου κόσμου, της Ευρώπης, που να μην έχει, και της Αμερικής και όλου του κόσμου, που να μην έχει φόρο ακίνητης περιουσίας? Η μόνη χώρα ήταν η Ελλάδα. Και ξεχνάμε ότι αυτός ο φόρος που μπήκε στη ΔΕΗ, αυτό έσωσε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο την κατάσταση. Πηγαίναμε φούτο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μαζέψεις λεφτά άμεσα και αποτελεσματικά. Και ήταν αυτός που έσωσε. Τώρα βέβαια μικροπαρεξηγείς και μικρογκρίνεις μπορεί να υπάρχουν. Μπορούσε να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις, μπορεί. Και υπάρχει ένας πολιτικός που θα μας πει τώρα ότι αύριο θα καταργηθεί ο φόρος ακίνητης περιουσίας, δηλαδή θα καταργηθεί η φορολόγηση της περιουσίας? Μπορεί με το ένθια να του αλλάξουμε όνομα, αλλά θα παραμείνει, να είστε σίγουροι. Δεύτερο, οι γκρίνες... Δεύτερο, αυτή τη στιγμή φόρο ακίνητης περιουσίας η Ελλάδα έχει το μικρότερο συντελεστή. Δεν είναι πουθενά στον κόσμο που να μην είναι ο φόρος ακίνητης περιουσίας πάνω από το 1%. Εδώ δεν ξέρω, είναι το 0,6-0,7, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Μετά λέει του φορτώνουν αυτά με τα ομόλογα, και πολλοί αρχίζουν και κλαίνε, λένε τα ταμεία χάσαν τα λεφτά τους. Ποια λεφτά τους, φίλοι, χάσαν τα ταμεία? Χάσαν, λέει, 3-4 δισεκατομμύρια. Μα και σήμερα ακόμα επιδοτείται από το κράτος με 11 δισεκατομμύρια τα ταμεία. Και από πού θα τα παίρνουν αυτά τα 3 δισε? Από το κράτος θα τα παίρνουν πάλι? Δεν τα παίρνουνε. Και όσο για ποιος στέει για τη φορολόγηση, θα σας πω ένα νούμερο σίγουρο. Από το 2001 έως το 2011 τα ταμεία έχουν επιδοτηθεί με 155 δισεκατομμύρια. Μα το χρέος από τότε δεν ήταν 155 δισεκατομμύρια. Αλλά και σήμερα ακόμα υπάρχουν υπερβολές σε αυτό το τομέα. Και δεν μας λένε το άλλο. Φωνάζουμε ότι η Τρόικα σκλήρινε πολύ τη στάση της. Δεν ξέρω, ο σύντροφος, ο υπουργός, ο κύριος Αλυβράς, ή αν μπορέσουν να μας το επιβεβαιώσουν. Γιατί υπάρχει μια πληροφόρηση που γράφτηκε σε κάτι περιοδικά, αλλά σε ψηλά, ότι η Τρόικα απαιτεί τη μείωση των συντάξεων λόγω της δικαστικής απόφασης να επιστραφούν οι συντάξεις στους δικαστικούς και στους ενσόλους. Αυτός είναι ο κύριος λόγος, και δεν θέλω να μας το πούν βέβαια για να μην εκθέσουν τους δικαστικούς. Ακριβώς στήχησε αυτή η κατάσταση 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό ζητάνε το 1 δισεκατομμύριο από άλλες πηγές. Εν πάση περιπτώσει, γιατί να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ και γιατί τη Δημοκρατική Παράταξη? Διότι πιστέψτε με, και πρέπει να το πιστέψουμε όλοι, ότι εγγυάται όχι μόνο συγκρότηση κυβέρνηση, δεν υπάρξει κυβέρνηση δίχως στο ΠΑΣΟΚ, εγγυάται την διατήρηση για τη ζωή της χώρας. Δίχως ΠΑΣΟΚ θα καταρρεύσει η χώρα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και όσο και μερικοί άλλοι ξυπήσαν τώρα και ζητάνε να επανέλθουμε στην ιδεολογία, μάλιστα κάπου διάβασα ότι μαζευτήκανε
και οι πρώοι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και ζητάνε να επανέλθουν, λέει, στην κατάσταση οι σοσιαλιστές. Μα δεν ξέρουν ότι ο λαός όταν ακούει σοσιαλιστές το εννοεί το λίμε ήττα. Έτσι τους έχει πάρει. Και ζητούν τώρα να επανέλθουν, λέει, στα πράγματα ιδεολογικά. Ο σοσιαλισμός με το λίμε ήττα δεν είναι η ιδεολογία. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και πιστεύετε ότι αυτοί θέλουν να πάρουν το ΠΑΣΟΚ πάλι? Το ξέρουν ότι όπως άμα είναι στα χέρια τους δεν έχει μέλλον. Απλώς θέλουν να διαλύσουν αυτό που υπάρχει σήμερα και οι προοπτικές τους. Διότι αν το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές πάρει διψήφιο αριθμό, θα είναι το μόνο κόμμα που θα διατηρηθεί και θα μεγαλουργήσει μετά τις εκλογές. Γιατί έχει λόγο και έχει ύπαρξη. Και τι θα πείτε εσείς κύριοι στον κόσμο, ενώ τώρα το σημερινό ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός του και οι βουλευτές του μπορεί να πούνε κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια και θα εγγυηθούμε τουλάχιστον αυτό το βιωτικό επίπεδο. Όχι πλήρη καταστροφή που μας έρχεται. Θα εγγυηθούμε το υπάρχον βιωτικό επίπεδο και οπωσδήποτε με προοπτικές ανάπτυξης. Όχι βέβαια μην ελπίζουμε στα πρώτου 2009 επίπεδα. Αυτά δεν περνάνε γιατί μας πιάσουν, όπως είπε κάποιος, με τη γίδα στην πλάτη. Αυτόν με κοροϊδία με τον κόσμο, πέραμε τα δανεικά και τα πετάγαμε από εδώ και από εκεί. Αυτά, φίλοι, και με θάρρος και με κοιτώντας τον κόσμο στα μάτια, μπορούμε να πάμε στις εκλογές, γιατί έχουμε λόγο ύπαρξης για τη διατήρηση της χώρας και μόνο. Καταρχάς θα ήθελα δημοσίως να ευχαριστήσω τον υπουργό μας, τον κύριο Λεωνίδα Γρηγοράκο, που με εμπιστεύτηκε και μου ανέθεσε τη διοίκηση της Πολυκλινικής του Ευαγγελισμού, καθώς και το ότι είμαι δίπλα του επιστημονική συνεργάτη στο Υπουργείο Υγείας. Ο υπουργός μας, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Υγείας τον Ιούνιο τον περασμένο, δήλωσε ότι η υγεία δεν έχει χρώμα. Από τότε μέχρι σήμερα αγωνίζεται καθημερινά με όλες του τις δυνάμεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας πανελλαδικά. Και η καιρή αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι ξέρετε και βέβαια μαγικό ραβδάκι δεν έχει κανένας. Όμως η καρδιά του και όλη του η πορεία δείχνει ότι είναι αφοσιωμένος ιδιαίτερα στη Λακωνία. Σε σημείο που όλοι στο Υπουργείο αυτό το σχολιάζουν πάρα πολύ έντονα. Ένα παράδειγμα να σας πω. Έδωσε 2 επικουρικούς γιατρούς σε κάθε νοσοκομείο πανελλαδικά. Εδώ στη Λακωνία ο αριθμός αυτός αντί να είναι 2 ήταν 7. Το οτιδήποτε κάνει για τη Λακωνία είναι υπερτριπλάσιο από όλη την άλλη Ελλάδα. Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, διότι αγαπάει την πατρίδα του, αγαπάει τους Λάκωνες. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω πολύ. Θέλω να σας πω ότι έχει καινοτόμες ιδέες. Μία ιδέα η οποία είναι ριζοσπαστική είναι να καταργηθεί το 5€. Το 5€ είναι το εισιτήριο που πληρώνουμε όλοι όταν πάμε να εξεταστούμε στους γιατρούς. Και όχι μόνο όταν πάμε να εξεταστούμε, αλλά και όταν πάμε να μας γράψουν τη συνταγογράφηση, πρέπει πάλι να πληρώσουμε το 5€. Αυτό ο Υπουργός το καταργεί με άλλα μέτρα, τα οποία είναι πολύ ανώδυνα για όλον τον λαό. Που ίσως σας θα εξηγήσει ο Υπουργός. Άλλη μία καινοτόμος ιδέα είναι η ίδρυση απογευματινών χειρουργείων σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Αυτό χρειάζεται μια ειδική τροποποίηση στον υφιστάμενο νόμο, τα έχει όλα έτοιμα και εντός των προσεχών ημερών θα υλοποιηθεί και αυτό το μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι το πρωί θα πάψουν οι λίστες αναμονής και πάρα πολλοί που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα ιδιωτικά να πληρώσουν θα εξετάζονται και θα χειρουργούνται το απόγευμα.
με το ΚΕΛΠΝΟ είναι σε συνεχή επαφή και επικοινωνία και μας βοηθάει πάρα πολύ στο έργο μας. Έχουμε λοιπόν προγραμματίσει αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων, όπως είναι η συνέχιση των δράσεων για την ελονοσία. Υπάρχει ένα πρόβλημα αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας των μεταναστών, που είναι και αυτό έντονο σε κάποιες περιοχές της Λακωνίας μας, όπως είναι η Σκάλα. Εμβολιασμό σε όλους τους Ρωμά. Και επίσης, εντός των προσεχών ημερών, έρχονται 22 νοσηλευτές που θα αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο το νοσηλευτικό της Λακωνίας. Δύο πάρα πολύ μεγάλα. Δεν θέλω να σας απασχολήσω με τις λεπτομέρειες και με το πόσους γιατρούς έχει, που είναι πάνω από 2.500 για φέτος Υπουργέ και άλλους τόσους για το 2015. Δύο πάρα πολύ μεγάλα έργα είναι τα οποία έχουν περάσει, έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΥΠΕ. Το ΚΕΣΥΠΕ είναι το Κεντρικό Συμβούλιο των Υγειονομικών Περιφερειών. Το ένα έργο είναι η δημιουργία κέντρου υγείας αστικού τύπου 24 ώρες λειτουργίας 7 μέρες την εβδομάδα στο Δήμο Σπάρτης, και το άλλο έργο είναι η λειτουργία του κέντρου υγείας στο Καστόρι. Εκεί θα εξυπηρετηθούν όλοι οι Βόρειοι Δήμοι. Έχω πάρα πολύ ώρα να σας μιλάω, δεν θέλω να σας κουράσω. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Υπουργός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Άγια και είμαστε όλοι περήφανοι για το έργο του Υπουργού μας στη Λακωνία και όχι μόνο, και σε όλη την Ελλάδα που τρέχει νύχθημερών για την μεγάλη υπόθεση της